όλα όσα ακούσαμε από τον συνάδελφο τον Περικλή Γρίσπο για το τι γίνεται στην Ευρώπη, για το ποιος λέει ναι, ποιος λέει όχι, για το αν μείνει δεν μείνει η Ελλάδα, αν συμφέρει δεν συμφέρει, για όλα αυτά έχουμε τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μας κάνετε και ποδαρικό πολιτικό για το 2015. Καλή χρονιά. Ακούσατε και τον συνάδελφο για τα δημοσιεύματα. Εσείς τα ξέρετε από πρώτο χέρι, τους ακούτε αυτούς τους ανθρώπους, συζητάτε μαζί τους. Φαντάζομαι ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια, φαντάζομαι όπως ακούμε και από τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε, είναι διχασμένη. Άλλοι μας στηρίζουν, άλλοι δεν μας στηρίζουν, άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική Ευρώπη και άλλοι όχι. Η πολιτική της Μέρκελ βλέπουμε ότι άρχισε να έχει αρκετούς απέναντι. Αυτό ισχύει, γιατί είδαμε και τον Ντράγκη να είναι λίγο πιο επιφυλακτικός, να μην στηρίζει. Βλέπουμε μια διαμάχη και μάλιστα είναι αρκετούς μήνες αυτή η διαμάχη. Ούτως ή άλλως, όταν λέμε Ευρώπη δεν εννοούμε ένα μονολυθικό κέντρο αποφάσεων. Οι αποφάσεις παίρνονται ύστερα από διαβούλευση κυβερνήσεων, κοινοβουλίων, ευρωπαϊκών θεσμών και ούτω καθεξής. Η ουσία πάντως ποια είναι? Η ουσία είναι ότι οι δανειστές, διότι δανειστές δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι βέβαια, δανειστής είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εσχάτως έχει ακολουθήσει και πολύ σκληρή γραμμή. Ίσως είναι ο πιο σκληρός από τους τρεις στην Τρόικα. Οι δανειστές λοιπόν έχουν οθήσει την Ελλάδα σε ένα δρόμο, σε μια πολιτική που είναι προφανές ότι έχει ένα μη διαχειρίσιμο πολιτικό κόστος. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιοι οικονομικοί υπολογισμοί που και αυτοί δεν βγαίνουν, διότι κατ' επανάληψη έχουν διαψευστεί και πάντα διορθώνουν εντός εισαγωγικών τις προβλέψεις τους, ιδίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιταχύρω. Ναι, κάθε φορά. Ναι. Και το πλέον εξοργιστικό είναι ότι ως συνέπεια της αποτυχίας των δικών τους προβλέψεων μας ζητούν να βάλουμε εμείς το μαχαίρι πιο βαθιά στο κόκαλο. Το έχουμε φτάσει σε προκαιρού. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξεπεράσει. Με νέα μέτρα λιτότητας που δημιουργούν ηφαισιακό φαύλο κύκλο. Λοιπόν, είναι φανερό όμως ότι αυτό έχει ένα, επαναλαμβάνω, μη διαχειρίσιμο πολιτικό κόστος. Είδατε ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κλήθηκε πρώτο να διαχειριστεί τις μνημονιακές συνταγές, μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου, από το 43% έφτασε στο 12% και τώρα έχει πλέον διασπαστεί και αυτό που απέμεινε. Στην ουσία μιλάμε για μια πλήρη εξαέρωση του συγκεκριμένου κόμματος. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένου ΠΑΣΟΚ κόμματος διαχειρίστηκε, γιατί φάνηκε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά την υπόθεση. Φάνηκε ότι καταρχάς είχε τεθεί θέμα δημοψηφίσματος και δεν έγινε. Δηλαδή έγιναν κάποιες λανθασμένες επιλογές και από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο οι δανειστές. Φάνηκε ότι οι κυβερνήσεις μας ήταν ανέτοιμες και εν πάση περιπτώσει ή θεωρώντας ότι αν λένε σ' όλα ναι θα τους καλοσκαμνήσουν. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Ασφαλώς αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει οι δανειστές δεν έχουν εκτιμήσει σωστά τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί άλλη λιτότητα. Έχει δεχθεί τη λιτότητα επί 5 χρόνια με όλα αυτά που έγιναν, όπου ουσιαστικά το εκλογικό σώμα 2 φορές εξαπατήθηκε. Δηλαδή και το 2009 εξαπατήθηκε με το λεφτά υπάρχουν και το 2012 εξαπατήθηκε με την επαναδιαπραγμάτευση. Αν όχι όλοι, κάποιοι πάντως τα πίστεψαν αυτά. Λοιπόν, έχει φτάσει η στιγμή που πλέον δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το πράγμα. Και βλέπετε ότι διαρκώς διαψεύδονται οι προβλέψεις τους και διαρκώς ζητούν νέα μέτρα λιτότητας. Τώρα η εμπλοκή που έχει υπάρξει στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά με τους δανειστές ήταν διότι οι ίδιοι οι δανειστές αμφισβήτησαν τη δική τους πρόβλεψη ότι η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη 3% του εθνικού της προϊόντος το 2015. Και βέβαια, αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη ενώ από την άλλη μεριά λαμβάνονται νέα μέτρα λιτότητας, αλλά ποια είναι η απάντησή τους? Χειρότερη λιτότητα. Δηλαδή, είμαστε σε έναν προφανή φαύλο κύκλο. Και με το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός ο φαύλος κύκλος, ναι, ακριβώς, είναι ασύμμετο. Αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο δημιουργείται κόβοντας μισθούς και συντάξεις. Μα δηλαδή, είναι ασύμβατο να ζητάς από τη μια
να απομυζά το κράτος τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα από την οικονομία και από την άλλη αυτή η οικονομία που την ξεζουμίζεις έτσι άγρια να αναπτυχθεί κιόλας. Πώς θα αναπτυχθεί? Λοιπόν, άρα η ουσία είναι ότι μας έχουν υποχρεώσει στην εκτέλεση ενός μη ρεαλιστικού προγράμματος. Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση τους, δηλαδή οι εγχώροι μεταπράτες μνημονιακής υποτέλειας, καταστρέφονται πολιτικά και το είδαμε ήδη για το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το δούμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως αποδεικνύεται λίγο πιο ανθεκτική από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και αυτή έχει τα όρια της. Άρα λοιπόν, πού φτάνουμε? Φτάνουμε στο ότι ή θα πρέπει να υπάρξει ένα διαζύγιο, το οποίο θα είναι τραγικό, διότι ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου, θα έλεγα. Ουσιαστικά μπορεί να είναι η πρώτη κλωστή που θα ξυλωθεί από το πουλόβερ της Ευρωζώνης και της Ένωσης και που μετά θα οδηγήσει σε κατάρρευση όλη την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ακριβώς. Ένα ντόμινο. Ακριβώς. Η άλλη επιλογή είναι να λογικευθούν, εν πάση περιπτώσει, και να δώσουν στην Ελλάδα περιθώριο για να αναπνεύσει. Τώρα, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Πώς θα το δικαιολογήσουν απέναντι στους ψηφοφόρους τους, στους οποίους έλεγαν ψέματα τόσο καιρό, ότι μπορεί η Ελλάδα να αποπληρώσει το τερατώδες δημόσιο χρέος των 320 δισεκατομμύριων ευρώ? Ας το βρουν. Έτσι όπως το λέτε, είναι ή θα υπάρξει ένα ντόμινο κατάρρευσης ή ένα ντόμινο βοήθειας στους λαούς της κρίσης. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Γιατί σαν και εμάς είναι και οι Ισπανοί και οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή από πού να το πιάσει, οι Γάλλοι. Μα πάρτε το παράδειγμα της Ιταλίας. Οπότε διαλέγουν και παίρνουν. Ή το διαλύουν το μαγαζί. Ή στηρίζουν τους λαούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Πάρτε το παράδειγμα της Ιταλίας, ας πούμε. Η Ιταλία έχει αυτή τη στιγμή ένα δημόσιο χρέος στο 135% του ΑΕΠ της. Το ΑΕΠ της είναι στάσιμο. Οι ίδιες οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι για 0,3% ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα μάλλον θα έχει ύφεση το 2015. Και από την άλλη μεριά καλείται να πληρώνει σε τόκους παρά την μείωση των επιτοκίων με τις εξαγγελίες Ντράγκη, που αντιστοιχούν περίπου σε 3% του ΑΕΠ της. Δηλαδή, μόνον για να μην διωγγώνεται το χρέος της, θα πρέπει να σωρεύει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3%. Και πάλι θα είναι σε μη βιώσιμη κατάσταση, διότι αν αύριο μεθαύριο γίνει οποιαδήποτε ανομαλία, οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θα ανεβάσει έστω και λίγο τους τόκους, στο 3-4%, αμέσως θα την τεινάξει σε επίπεδα πρωτογενών πλεονασμάτων που θα απαιτούνταν για να συντηρηθεί το χρέος στα ίδια επίπεδα, όχι για να μειωθεί, για να συντηρηθεί στα ίδια επίπεδα, που θα ήταν μη βιώσιμα. Άρα τι γίνεται? Η λογική λέει ότι πρέπει να αναζητηθεί μια συνολική λύση για το πρόβλημα του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, που μπορεί να αναζητηθεί με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται να γίνει με την έννοια της ευθείας διαγραφής μέρους του χρέους συγκεκριμένων χωρών μόνον. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Έχει γίνει μια πρόταση από τον Γιάννη τον Μιλιό, μια και αναφερθήκατε προηγουμένως, ναι, και ονομαστικά σε αυτόν. Ο κύριος Μιλιός είπε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές λύσεις, οι οποίες όμως δεν τις φανέρωσε, η αλήθεια είναι. Όχι, στις τελευταίες συνεντεύξεις του είπε υπάρχει ότι... δημοσιευμένη μελέτη του μαζί με άλλους δύο, ναι, Έλληνες οικονομολόγους που υποδεικνύει μια μεθοδολογία. Υπάρχουν, ναι, και άλλες προτάσεις. Δεν είναι μόνο τις λεπτομέρειες, γιατί λέει ότι έχει υπάρχουν συζητηθεί αντίστοιχες λύσεις και με κόμματα της Ποδέμος και με. Υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά και υπάρχουν και άλλοι οικονομολόγοι που δεν ανήκουν στον χώρο της αριστεράς, που έχουν κάνει άλλες προτάσεις. Θα μπορούσε κανείς να κάνει συζήτηση για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πάντως, η ουσία ποια είναι? Ότι πρέπει να αναζητηθεί μια συνολική λύση στο πρόβλημα του υπερβάλλοντος δημοσίου χρέους, αφενός, και αφετέρου να αναζητηθεί αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί είναι πολύ βασικό για να κρατήσεις τυφλή λιτότητα η οποία ακολουθείται στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, αναπτύσσονται με ρυθμούς 3-4%, η Κίνα αναπτύσσεται με ρυθμούς 7-8% και παραπάνω. Η Ευρώπη μένει στάσιμη, ουσιαστικά δηλαδή χάνει έδαφος. Φυσικά. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, και επιπλέον οι κοινωνικές εντάσεις στο εσωτερικό διαρκώς οξύνονται. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Κάπου θα εκραγεί. Άρα λοιπόν, ή πρέπει να αλλάξει πορεία η Ευρώπη, ή διαφορετικά φοβάμαι ότι θα διαλυθεί. Και εδώ να βάλουμε και μια υποσημείωση. Ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη στην πραγματικότητα σημαίνει εξαναγκασμό σε έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι
Από τη στιγμή που υπάρχει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της Ένωσης που έχουν υπογράψει, οι πάντες, πλην Τσεχίας και Ηνωμένου Βασιλείου, τα υποχρεώνει να περιορίζουν κατά το 1/20 ετησίως το υπερβάλλον τον στόχο του Μάστρικ δημόσιο χρέος τους. Τέλος πάντων, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά τα υποχρεώνει, στο αδύνατο πρακτικά. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι σαν να σου απαγορεύει να μείνεις μέλος της Ένωσης. Διότι αν έβγαινες μόνο από την Ευρωζώνη και έμενες στην Ένωση, θα είχες μόνο μειονεκτήματα. Θα είχες δηλαδή, θα έπρεπε να συνεχίσεις να φοράς αυτό το χιτώνα του Νέσου, το κοστούμι της λιτότητας, χωρίς από την άλλη μεριά να έχεις το ισχυρό νόμισμα. Άρα λοιπόν, αυτή όλη η συζήτηση είναι άτοπη. Διότι αν ξεκινήσει ο πρώτος, ανοίξει την πόρτα της εξόδου, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Άρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή πορείας, διαφορετικά η Ένωση, η οποία ούτως ή άλλως κινδυνεύει. Ξέρετε ότι εάν οι συντηρητικοί υπερισχύσουν στις βρετανικές εκλογές το Μάιο φέτος, θα προκηρύξουν δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να αποβεί υπέρ της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας. Ούτως ή άλλως λοιπόν. Είναι και στην Νομισματική Ένωση. Ναι, ούτως ή άλλως αυτή είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο έξω. Αλλά εάν αυτό συνδυαστεί με αποχωρήσεις και μεσογειακών κρατών, μετά. Και στη Γαλλία. Στη Γαλλία η Λεπέν είπε ότι θα κάνει δημοψήφισμα για το Γαλλία, αν θα ακολουθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας. Δηλαδή, οδηγούμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εξ αρχής, η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν ήταν ένας γάμος από έρωτα, να το πούμε έτσι. Δεν υπήρχε δηλαδή μια ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα η οποία να έρθει να εκφραστεί μέσω της ενοποίησης, μια αίσθηση του εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν ένας γάμος από συμφέρον. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές ελίτ βασικά πίστευαν ότι έτσι θα βελτιωθούν οι οικονομικές επιδόσεις των κρατών τους. Τώρα, αυτό το οποίο μας λένε ή αυτό το οποίο πάει να γίνει ουσιαστικά είναι ο γάμος από συμφέρον να μεταβληθεί σε γάμο από φόβο. Δεν γίνεται, δεν κρατιέται αυτό το πράγμα. Ή πρέπει να αλλάξουν πορεία ή αλλιώς θα το διαλύσουν. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το πώς βλέπετε εδώ στην Ελλάδα την αντιπολίτευση που κάνει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία και τι χτυπά με τοπικά. Μα εδώ έχουμε την πρωτοτυπία, εν πάση περιπτώσει, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά πρωτοτυπία. Ουσιαστικά η κυβέρνηση να μην πηγαίνει στις εκλογές με βάση τα δικά της πεπραγμένα. Ναι, αυτό είναι πρωτοτυπία. Αλλά με βάση δικές της εικασίες για το τι μπορεί να συμβεί αν η αντιπολίτευση έρθει στην εξουσία. Δηλαδή, αντί να δεν έχει όμως ρίσματα, δώσουν απολογισμό για το έργο τους, κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν έχουν επιχειρήματα και ότι προσπαθούν να μεταθέσουν το επίκεντρο της συζήτησης. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι, σας επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει. Το έχουν φτιάξει λογιστές και το έχουν επιβάλει στους πολιτικούς, οι οποίοι δεν έχουν υπολογίσει το πολιτικό κόστος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλέον. Πρέπει να σταματήσει. Τώρα, η κυρία Μέρκελ και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρωζώνη αρνούνται να δουν την πραγματικότητα κατάματα, διότι υπολογίζουν το δικό τους πολιτικό κόστος. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι η χειρότερη μορφή λαϊκισμού. Στην ουσία, δεν τι κάνουν. Λένε ψέματα στους Γερμανούς, στους Φιλανδούς ή στους Ολλανδούς κλπ. Ψηφοφόρους. Λένε ψέματα ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει αυτό το χρέος και τα λένε τα ψέματα διότι με τα λεφτά των Γερμανών φορολογουμένων ουσιαστικά πήγαν και διέσωσαν τις γερμανικές τράπεζες και ζητούν από τον Έλληνα φορολογούμενο να πληρώσει το λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Και ένα σχόλιο για το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχολιασμό. Θα σας κάνω ένα σχολιασμό σε επίπεδο κοινής λογικής. Ο κ. Παπανδρέου, όποιος και να είναι, δεν έχει σημασία τώρα, πήρε μια λαϊκή εντολή, σαρωτική θα έλεγε κανείς, το φθινόπωρο του 2009, πήρε την εξουσία με μεγάλη πλειοψηφία, μετά από 2 χρόνια την παρέδωσε, ομολογώντας κατ' ουσίαν την ανικανότητά του να την ασκήσει. Και τώρα έρχεται μετά από 3 χρόνια και μας την ξαναζητάει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ξεφεύγουν εντελώς από τα πλαίσια της λογικής. Τι να σας πω. Μπορεί να ξεφεύγει σαν λογική, αλλά
πώς θα μπορούσατε να σκεφτείτε μια βουλή με ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα Νέα Δημοκρατία και μέσα σε αυτά ποτάμι, Χρυσή Αυγή και δύο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή μια βουλή περίεργη. Καλά, δεν ξέρω αν χωρούν δύο ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Έχω την εντύπωση ότι... Η ΑΝΕΛ βεβαίως και δηλαδή ναι. Ένα συνοθήλευμα κομμάτων... Έχω την εντύπωση ότι αν καταφέρει να περάσει το ένα από τα δύο, μάλλον θα αποκλείσει το άλλο, διότι λίγο πολύ είναι κοινή η δεξαμενή ψήφων από την οποία θα αντλήσουν και η οποία είναι περιορισμένη. Οι New York Times έγραψαν ότι ο κύριος Παπανδρέου θα πάρει ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα εμέσως πλην σαφώς βοηθά τον κύριο Σαμάρα να υπάρξει τέτοιου κόμματος. Υποθέτω ότι κάποιος ο οποίος θέλει ή ήθελε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το κάνει διότι δεν πιστεύει στις μνημονιακές συνταγές. Είναι μια αντιμνημονιακή ψήφος η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ήταν δυνατόν ένας αντιμνημονιακός ψηφοφόρος να ψηφίσει τον αρχιτέκτονα, τον εκτελεστή, γιατί περί εκτελεστού πρόκειται, όχι περί αρχιτέκτονα, τον εκτελεστή, τον πρώτο εκτελεστή των μνημονίων, τον πρώτο μεταπράτη της μνημονιακής υποτέλειας. Νομίζω ότι είναι οξύμορο. Άρα θεωρώ ότι αν μπορεί να αντλήσει από κάπου είναι η δεξαμενή των ψήφων του ΠΑΣΟΚ που είναι μικρή και ολοένα συρρυκνούμενη, γιατί οι περισσότεροι είναι και ψηφοφόροι μεγάλης ηλικίας, όπως δείχνουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Άρα δεν μπορώ να δω να περνούν και οι δύο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει μια σαφή απάντηση στις εκλογές. Και αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Αντέχει άλλη λιτότητα, αντέχει άλλη μνημονιακή πολιτική ή δεν αντέχει. Το δεν αντέχω πρέπει να μεταφραστεί σε ψήφο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η βασική αντιμνημονιακή δύναμη, αυτή που διεκδικεί την εξουσία. Άρα πιστεύω ότι κάποιος που θεωρεί ότι είναι λάθος η πορεία της χώρας, ότι πρέπει να πάμε κάπου άλλο, η λογική του επιλογή είναι να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πηγαίνετε αύριο και στις Βρυξέλλες. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Και χρόνια πολλά και πάλι, μια και μας κάνατε ποδαρικό, και ελπίζω μέσα στη, ποδαρικό. Και ελπίζω μέσα στην χρονιά να μπορέσει να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ ως ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας όπως πρέπει να είναι και να ακυρωθεί το ανοσιούργημα του κλεισίματος της ΕΡΤ και της εξαμβλωματικής ΝΕΡΙΤ, η οποία αποτελεί προσβολή τελικά για τον νομικό μας πολιτισμό, διότι όλο αυτό έγινε με τρόπο που παραβίαζε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και αρχές. Είναι μέσα στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Είναι μέσα στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.